είπα να προσποιηθώ ότι είμαι στην τάξη, για να μην αγχωθώ. Αλλά αυτό είναι πολύ παραπάνω από αυτό που συναντώ στα τμήματα, εννοώ σε πληθυσμό. Οπότε... Αγαπημένοι φίλοι της αστρολογίας, καλώς μας ήρθατε. Το 2024 είναι μια πραγματικά μεταβατική χρονιά, μια χρονιά σκαλοπάτη προς μια πολύ σημαντική και εξελικτική πενταετία, αυτή του 2025 με 2030. Μια πενταετία που η ανθρωπότητα θα πατήσει ένα γενικό restart σε πολλά πολλά επίπεδα. Το πόσο μεταβατική είναι η φετινή χρονιά που θα διανύσουμε, μας το υποδεικνύουν όλοι οι μεγάλοι, οι υπερβατικοί πλανήτες που περπατούν στις τελευταίες τους μοίρες. Ο Ουρανός, ο Πλούτονας, ο Πλούτονας και ο Ποσειδώνας, έπεται ο Ουρανός και ο Κρόνος. Ο ένας μετά τον άλλο, λοιπόν, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από το ζωδιακό περιβάλλον στο οποίο κινούνται τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια και να κλείσουν διαδοχικά πολυετής κύκλους εμπειριών και γεγονότων που θεωρητικά πήγαν την ανθρωπότητα και όλους εμάς μερικά βήματα παρακάτω. Με το ζόρι, θα μου πείτε, μας πήγαν. Και με πόνο. Και, για κάποιους με αβάσταχτες απώλειες. Και έχετε δίκιο. Αλλά τα ξέρετε, όπως έχει πει και ο φίλος μας ο Σκορπιός, ο Μάνος ο Χατζηδάκης, που ήξερε καλά από τα μοιραία της ζωής. Με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί. Εγώ σήμερα θα σας μιλήσω για τον έναν εκ των τεσσάρων, τον εκεντρικό και απρόβλεπτο ουρανό, που πριν αποχωρήσει οριστικά από το ζώδιο του Ταύρου κάπου στις αρχές του 2026, την άνοιξη του 26, θα συναντηθεί με τον εγγονό του, τον Δία, σε μια πολύ αναμενόμενη σύμπραξη που είναι σε 3 μήνες από σήμερα. Στις 20 Απριλίου, στην 22η σχεδόν, μοίρα 21:50 του Ταύρου. Ο Δίας είναι πιο γρήγορος στην κίνησή του, οπότε κυνηγάει συνέχεια τον ουρανό, τον τζακώνει κάθε 14 χρόνια περίπου, και έτσι και οι δύο μαζί εγγενιάζουν έναν κύκλο ανάπτυξης, προόδου, επιστημονικής, τεχνολογικής, φιλοσοφικής, εκπαιδευτικής, διαστημικής και ό,τι άλλο θέλετε, εξέλιξης. Το μέλλον είναι η λέξη που το μέλλον είναι ο κοινός τους παρανομαστής. Γι' αυτό και μέσα στα επόμενα 15 περίπου χρόνια θα κρατήσουμε κατά νου ότι έχουμε και την παράλληλη πορεία του Πλούτονα στον ουρανό, γιατί θα βοηθήσει σε αυτό. Θα βιώσουμε πρωτόγνωρες ταχύτητες και αλματώδεις επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις που θα προάγουν τη ζωή μας, θα επεκτείνουν κι άλλο το προσδόκιμο της ζωής μας, θα ανέβει η ηλικία αυτή που είναι μέχρι σήμερα, θα φέρουν ίαση σε ανίατες μέχρι σήμερα ασθένειες, θα ψηφιοποιήσουν και θα δικτυώσουν κι άλλο τον κόσμο μας, θα γεφυρώσουν νου και πνεύμα, την επιστημονική σκέψη που πρεσβεύει ο ουρανός και την πνευματικότητα και τα θρησκευτικά δόγματα που εκπροσωπεί ο Δίας. Όλα αυτά φυσικά, χωρίς τις παρελκόμενες κρίσεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό σε σχέση με αυτό που είπα, πνευματικότητα και επιστημονικότητα, αυτό που συνέβη το 1858, όταν είχαμε την ίδια σύνοδο στις 29 μοίρες του Ταύρου, και μάλιστα ήταν τότε ο Ποσειδώνας πάλι στους Ιχθύς, όπως και τώρα, είχε γίνει αυτή η περίφημη ιστορία με τα 18 οράματα της Παρθένου Μαρίας, στη Λούρδη της Γαλλίας, εξού και ο ναός της Παναγίας της Λούρδης. Η Λούρδη, λοιπόν, ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο υποστήριζε ότι είδε 18 φορές την Παναγία σε όραμα. Υποστηρίζει ότι λέει την αλήθεια. Μπορεί όμως να το αποδείξει επιστημονικά. Άλλο ερώτημα. Ο Δαρβίνος ή ο Θεός είχε δίκιο? Τα θρησκευτικά δόγματα που υποστηρίζουν, ο χριστιανισμός που υποστηρίζει ότι έφτιαξε τον κόσμο ο Θεός σε 7 μέρες, ή η καταγωγή μας από τους πυθίκους και η εξελικτική πορεία μας από αυτά τα συγκεκριμένα όντα. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια χρονιά, το 1858, πάλι με την ίδια σύνοδο, κυκλοφόρησε το βιβλίο του Δαρβίνου, «Η καταγωγή των ειδών». Τυχαίο? Ο Δίας δεν ψάχνει τόσο για δεδομένα, αλλά για το νόημα πίσω από τα δεδομένα. Η πίστη είναι για τον Δία κάτι αυταπόδεικτο, όπως η αναπνοή μας. Ενώ ο ουρανός ζητάει έρευνα, τεκμηρίωση, επιχείρημα, επιστημονική επαλήθευση και είναι πάντα περίεργος για το πώς λειτουργούν τα πράγματα εκ των έσων. Δεν αγαπάει καθόλου το μυστήριο.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό που πρόκειται να δούμε να εκτυλίσσεται μπροστά μας είναι η σύγκρουση δύο κόσμων, της επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας από τη μία, ενισχυμένης και από τον Πλούτονα στον υδροχό, και από την άλλη της πνευματικής και θεολογικής, θεολογικής, θρησκευτικής κοινότητας. Δείτε για παράδειγμα αυτό που συμβαίνει στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες με το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων, των ομόφυλων ζευγαριών και τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει από τη μεριά της Εκκλησίας της Ελλάδας. Πολύ χαρακτηριστικό αυτής της επαφής των δύο πλανητών. Όλη λοιπόν η μετάβαση αυτή που περιγράφουμε στη νέα εποχή δεν θα γίνει χωρίς προβλήματα, χωρίς διλήμματα και χωρίς συγκρούσεις σε ηθικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Ήδη το κίνημα το περίφημο των transgender, αν έχετε ακούσει, του προσδιορισμού των φύλων και της κοινότητας της ΛΟΑΤΚΙ, έτσι, των ομοφυλόφιλων, είναι, ήδη αυτή η συζήτηση είναι ενεργή μέσα στις δυτικές κοινωνίες και έπεται συνέχεια. Η μετάβαση σε αυτή την καινούργια εποχή θα είναι δύσκολη κατ' εμέ για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη φύση των ίδιων, με την ίδια τη φύση των δύο πλανητών, που μολονότι είναι και οι δύο έτσι παθιασμένοι εξερευνητές του ανεξερεύνητου, είναι περιπετειώδεις, είναι επεκτατικοί, πάνε και οι δύο πολύ μακριά, πέρα από το φυσικό, στο εθερικό, στο νοητικό επίπεδο, έχουν βασικές διαφορές. Ο Δίας έχει να κάνει με τους νόμους και τους θεσμούς, τις κυβερνήσεις, το Θεό, το θεσμό της βασιλείας, τη φήμη και τη δόξα, το status quo και την εξουσία που κατέχουν οι προνομιούχοι και πλούσιοι αυτού του πλανήτη. Απ' την άλλη, ο ουρανός αντιπροσωπεύει τη ριζοσπαστική αρχή, την επανάσταση απέναντι στην ιεραρχία, το χάος, την αναρχία και την αντίσταση κατά της αρχής, καθώς και τους ανθρώπους του περιθωρίου. Μαζί θα μπορούσαν να παράγουν ένα μείγμα δυνατό φανατικού εξτρεμισμού από αυτούς τους ανθρώπους, τους αόρατους, τους περιθωριακούς, τους μη αποδεκτούς, από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα που νιώθουν ότι αδικούνται από τους κατέχοντες που ζουν με προνόμια και αυθονία. Όλοι αναγνωρίζουμε, νομίζω, ότι η Φίλιος είναι αυτή τη στιγμή ένα καζάνι που βράζει, δεδομένων των αδικιών που όχι μόνο δεν αμβλύνονται όσο περνούν οι δεκαετίες, αλλά οξύνονται καθημερινά. Η φτωχοποίηση στις υποανάπτυκτες περιοχές του πλανήτη που κινεί τις μεταναστευτικές ροές προς τη Δύση δεν πρόκειται να σταματήσει, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά ας αναρωτηθούμε ποια θα είναι η επίπτωση που έχει όλη αυτή η μετακίνηση πληθυσμών στην παγκόσμια οικονομία και στην ανάμιξη των ίδιων πληθυσμών. Ποια φωνή θα εκπροσωπήσει τα δικαιώματα όλων αυτών των ανθρώπων που εκπατρίζονται ακούσια λόγω των πολεμικών σειράξεων, της φτώχειας, της κλιματικής αλλαγής, και οι φωνές αυτών των ανθρώπων δεν ακούγονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που μόλις σας ανέφερα είναι αυτό που συνέβη τη δεκαετία 68-69, την περίφημη με το Μάη του 68-69, όπου είχαμε πάλι, εννοώ παράδειγμα για το φανατικό εξτρεμισμό, έτσι, εκεί αναφέρομαι, είχαμε τότε τις δολοφονίες του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του Ρόμπερτ Κένεντι, αδερφό του JFK, από εξτρεμιστικά ιδεολογικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε επίσης τη δολοφονία, αυτό το αναφέρω γιατί ο Δίας εκπροσωπεί τους διασήμους, όπως είπα πριν, και τους Σταρ, τη δολοφονία της διάσημης ηθοποιού Σάρον Τέιτ και τεσσάρων ακόμη άτομων από μέλη της ομάδας του ουράνιου, ψυχικά διαταραγμένου, κεντρικού και αιρετικού Charles Manson. Σε σχέση με την οικογένεια Kennedy, μια που την ανέφερα, είναι λίγο παρένθεση αυτό, να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαία εκείνη η δολοφονία που είχε γίνει με Δία Ουρανό με τις φετινές αμερικανικές προεδρικές εκλογές, το χρήσμα για τις οποίες φημολογείται ότι θα πάρει ο Robert Kennedy Jr. Της ίδιας οικογένειας. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτός θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον είναι υποψήφιος. Μπορούμε να εκτοπίσουμε τελικά τον βασιλιά Δία ή όχι? Να ένα ερώτημα που θα αναδυθεί εκ νέου. Αν πάμε πίσω στην ιστορία, θα δούμε ότι πάλι με την ίδια σύνοδο, τον Ιούλιο του 1789, στο ζώδιο του Λιονταριού, στο ζώδιο του Λέοντα, που εκπροσωπεί τους βασιλιάδες, είχαμε την πτώση της Βαστήλης και τη Γαλλική Επανάσταση. Επίσης, στο πιο πρόσφατο παρελθόν, το 2010, την Αραβική Άνοιξη και την επανάσταση των χωρών της Βόρειας Αφρικής και της Συρίας.
Επίσης, το 2010 το Occupy Movement, σας θυμίζει κάτι αυτό? Ήταν το κίνημα για τις κοινωνικές, ταξικές και οικονομικές ανισότητες μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Ας αναμένουμε λοιπόν και τώρα πτώση στη δημοτικότητα των γαλαζοαίματων παγκοσμίως και ανατροπές στο θεσμό της Βασιλείας. Χθες διάβασα ότι παραιτήθηκε η Βασίλισσα Μαργαρίτα της Δανίας, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε και άλλη πτώση του θεσμού. Ας αναμένουμε επίσης και μεγάλο κύμα ουράνιο αντικαθεστωτικών και αντιβασιλικών διαμαρτυριών σε όλο τον πλανήτη. Ασφαλώς, ο βασιλιάς Δίας έχει να κάνει και με τον κλήρο, το θρησκευτικό και πνευματικό κατεστημένο, καθώς και τα ιερατεία κάθε χώρας. Ο ουρανός θα ανατρέψει πολλά από αυτά. Ο λαός δηλαδή θα αντιδράσει και θα διαμαρτυρηθεί κατά των επίσημων εκκλησιαστικών κέντρων. Και να περιμένουμε και τριγμούς στις κυβερνήσεις θεοκρατικού τύπου όπως είναι το Ιράν, το Βατικανό και το Θιβέτ. Φυσικά, κάθε φορά που συναντιούνται αυτοί οι δύο πλανήτες του μέλλοντος, έχουμε σπουδαίες ανακαλύψεις και τεχνολογικές κατακτήσεις. Όπως το 68, που το ανέφερα και πριν, είχαμε την πρώτη προσελήνωση, τον πρώτο άνθρωπο στη Σελήνη. Είχαμε την ανακάλυψη του APRANET, που είναι ο παππούς του ίντερνετ. Είχαμε το κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν πάμε ακόμα παλιότερα, στις αρχές του προπροηγούμενου αιώνα, θα δούμε ότι είχαμε τα πρώτα πειράματα με ανεμόπτερα των αδερφών Wright. Ήταν οι περίφημοι πρωτοπόροι της αεροπορίας. Και λίγο μετά, το 1928, η πρώτη υπερατλαντική πτήση από έναν κυριούλη ονόματι Charles Lindbergh. Κυριούλη. Έχουμε και τους πιλότους εδώ πέρα και θα με πάρουν με τις πέτρες, αλλά τέλος πάντων. Είχαμε επίσης την εφεύρεση του τηλέγραφου το 1845. Τότε ήταν στο ζώδιο του κρυού, μια πρωτοπορία. Το Instagram το 2010, για να έρθουμε στα καθημά μας. Εξυπακούεται ότι αναμένουμε πολλές τέτοιες παρόμοιες ανακαλύψεις που θα έχουν να κάνουν με τις τηλεπικοινωνίες, με τις συνδέσεις από αέρα. Διάβασα προχθές ότι στην Κίνα έγινε η πρώτη δοκιμαστική πτήση εναέριου ταξί. Στο Πεκίνο, νομίζω. Εννοείται ότι θα έχουμε καθιέρωση της ηλεκτροκίνησης, ηλεκτροκινούμενων οχημάτων, αυτό δεν είναι και καινούριο. Εγώ λέω ότι μπορούμε να δούμε και άλλες μορφές ενέργειας, καθαρής ενέργειας, όπως αυτοκίνηση με ήλιο, αέρα ή νερό. Επίσης, εξελίξεις με την πληροφορική, ας πούμε 3D εκτυπωτές τροφίμων. Κάπου διάβασα ότι εκτυπώνουν κρέας. Κρέας, τροφή. Στην ιατρική, στη φαρμακευτική, στις καλλιέργειες, ανακαλύψεις επίσης χαμένων εδαφών ή και υπήρων καταβυθισμένων στους ωκεανούς, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί κάπως έτσι θα έχουν χαθεί, φαντάζομαι. Ο δεύτερος λόγος που είναι δύσκολη αυτή η μετάβαση, όπως είπαμε, στη νέα εποχή, έχει να κάνει με το ίδιο το ζώδιο στο οποίο γίνεται η συνάντηση, που είναι ο Ταύρος. Ο Ταύρος είναι ένα ζώδιο γραμμικό, τρισδιάστατο, γήινο, που στέκεται κόντρα στο πνευματικό και νοητικό και επιστημονικό υπόβαθρο του Δία και του Ουρανού. Ναι, ο Δίας και ο Ουρανός δίνουν την προοπτική του μέλλοντος και αφαιρούν το βαρύ κραδασμό του Ταύρου. Αλλά αν σκεφτούμε μυθολογικά, το μύθο της Γαίας και του Ουρανού, το θυμάστε, Γαία ίσον Ταύρος, ο Ουρανός ήταν εκείνος που τη βίαζε κατά εξακολούθηση, γεννώντας τέρατα, κύκλοπες, τιτάνες, εκατόνχυρες. Με δύο λόγια, όλη αυτή η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, όλη αυτή η ηλικιώδης επιτάχυνση που θα ζήσουμε είναι σαν να βιάζει τη Γη. Απομακρυνόμαστε από τη Γη όσο αναπτυσσόμαστε. Και αυτό είναι κάτι που θέλει προσοχή για τα επόμενα 15 χρόνια. Όσο ανεβαίνουμε στη σπήρα της εξέλιξης, πρέπει να είμαστε alert, σε γρήγορση, ώστε αυτό να γίνει με έναν φυσικό και βιώσιμο τρόπο όσο είναι δυνατόν. Πρέπει να φέρουμε Γη και Ουρανό μαζί σε σύμπραξη, σε συνεργασία, όχι σε βιασμό. Ο Ταύρος είναι επίσης το ζώδιο της γονιμότητας και των πόρων. Είναι το ζώδιο της μορφοποίησης, της κατάβασης στην ύλη και της ανάγκης να φέρουμε το πνεύμα στη μορφή. Να κατασκευάσουμε ένα ναό για το πνεύμα μας, όπως λέμε, που δεν είναι άλλο από το σώμα μας. Είναι το ζώδιο της διατήρησης και της συντήρησης. Επομένως, ένα από τα ερωτήματα που θα προκύψουν είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε το μυαλό και τις ανακαλύψεις για να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας. Ακούμε για γενετικές μεταλλάξεις. Αγελάδες με τρύπες στο σώμα, τετράγωνα καρπούζια,
υβριδικές καλλιέργειες, ένα σωρό μεταλλάξεις στην αλυσίδα του φυτικού και του ζωικού βασιλείου, καλλιέργειες μέσω drone, από πάνω, ή εξ αποστάσεως. Εννοείται ότι θα εξαφανιστούν όλες οι μικρές καλλιέργειες, όλες οι μικρές εκτάσεις και όλοι οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ακούμε για συντήρηση σπόρων και επεξεργασία υβριδίων για την παραγωγή τροφής μεταλλαγμένης φυσικά. Οπότε αναμένεται να δούμε νέες διατροφικές συνθήκες. Ο βεγκανισμός θα είναι πια ξεπερασμένος. Θα μιλάμε για ομοφαγίες, για καρποφαγίες ή για μπριδέριαν. Σας λέει κάτι αυτό, δηλαδή τροφή μέσω της αναπνοής ή τροφή σε μορφή χαπιού. Τρώμε αέρα, κοπανιστό που λένε, μόνο που θα είναι μια πραγματικότητα. Ο αέρας θα είναι, ναι. Με μοριακή κουζίνα ή ακόμα και νέα μαγειρικά σκεύη, που θα μας βοηθάνε να κάνουμε με έναν άλλο τρόπο, να παρασκευάζουμε τα γεύματά μας. Πώς θα τα διαχειριστούμε λοιπόν όλα αυτά? Αν γίνει με σωστό τρόπο και συνετό, θα μπορούσε αυτό να ενισχύσει τη βιοποικιλότητα και τη διατροφική αλυσίδα. Και γιατί όχι, να βοηθήσει και στις επισιτιστικές κρίσεις, στους λοιμούς, στην πείνα. Διαφορετικά τι θα τρώμε και πώς θα το τρώμε. Ταύρος ίσον σώμα, όπως είπαμε και πριν. Ξαναλέω, εκφράσεις ίδιες, τις ανέφερα πριν, αλλά θα τις εμπλουτίσω λίγο παραπάνω. Το transgender κίνημα, η εμφύτευση microchips στο σώμα, η ρομποτική, οι πλαστικές επεμβάσεις που έχουν μεταλλάξει τα αισθητικά πρότυπα, όλα ομογενοποιημένα ως προς το τέλειο, τα τέλεια χείλη, τα τέλεια μάτια, τα τέλεια ζυγωματικά. Πρόσθετα μέλη, βιονική, φάρμακα, είναι όλο αυτό μια δυστοπία ή όχι, είναι καλή ή κακή η τεχνολογία, θα λύσει ή θα πολλαπλασιάσει τα προβλήματα, να τα νέα διλήμματα. Κάποτε το debate της εποχής ήταν Δαρβίνος ή Θεός, εξέλιξη από τους πυθίκους ή το φτιάξιμο του κόσμου σε 7 μέρες, όπως είπα πριν. Στο άμεσο μέλλον, κατά την προσωπική μου άποψη, το φαινόμενο αυτό που είπα πριν, του προσδιορισμού των φύλων, θα εξελιχθεί στη νέα δαρβινική αμφισβήτηση. Ας θυμηθούμε, ένα μικρούλι θα πω, το 1997, έτσι μας παραπέμπει σε αυτό που μόλις είπα, η ίδια σύνοδος στον Υδροχώ τότε έφερε την κλωνοποίηση της ντόλη, του προβάτου, και την απαγόρευση της ανθρώπινης κλωνοποίησης ένα μήνα μετά. Το λέω γιατί σχετίζεται με αυτό που μόλις ανέφερα. Ταύρος ίσον τέχνη και καλλιτεχνικά ρεύματα. Το 69 το Woodstock, το 54 κυκλοφορεί το Rock Around the Clock του Billy Halley και γίνεται χαμός με τη rock and roll επανάσταση. Η πρώτη έκδοση του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ εκδίδει την ερμηνεία των ονείρων και το 97 η έκδοση του πρώτου Χάρι Πότερ. Πάμε λοιπόν για μια νέα άνθηση, μια καλλιτεχνική επανάσταση, ενώ τα παιδάκια που θα γεννηθούν τώρα θα είναι ιδιοφύειες καλλιτεχνικές. Επίσης θα έχουμε έκρηξη νέων εκδόσεων, άνοιγμα βιβλιοπωλείων, κυκλοφορία νομικών και όχι μόνο συγγραμμάτων και δημιουργία νέων πανεπιστημιακών εδρών σε παιδεία, κυρίως τη φιλοσοφία, τη νομική, την πληροφορική, τις ξένες γλώσσες, τις τουριστικές επιχειρήσεις, τη διαφήμιση κτλ. Επίσης, νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα, νέα πανεπιστήμια και προτεραιότητα στο θέμα του πανεπιστημιακού ασύλου, που ως γνωστόν εδώ στην Ελλάδα είναι ένα φλέγον θέμα. Αυτό θα συζητηθεί παγκόσμια, δεν εννοώ μόνο για εδώ. Ήδη έχουμε την ανάμιξη της τεχνητής νοημοσύνης στις τέχνες, στον κινηματογράφο με τα avatar, τα ολογράμματα. Προχθές άκουσα ότι γυρίστηκε με ηθοποιούς, βγήκε νέος Harry Potter, χωρίς να παίζει κανένας ηθοποιός μέσα από το Harry Potter, μόνο με την εικόνα τους, μόνο με επεξεργασία από υπολογιστές. Επίσης, θα έχουμε κυριαρχία της ηλεκτρονικής μουσικής, των digital εικαστικών τεχνών, θα ψηφιοποιηθούν κι άλλο τα έργα τέχνης, θα μπαίνουμε σε όποιο μουσείο του κόσμου θέλουμε από το σπίτι μας και θα περιηγούμαστε στις εκθέσεις. Οι συμβατικοί καλλιτέχνες άραγε, οι συμβατικοί αρχιτέκτονες, οι συμβατικοί μουσικοί θα ιτηθούν από τα υπολογιστικά προγράμματα? Θα είναι πάλι ένας βιασμός του ουρανού στη γέα?
Πάνω σε αυτό να πω ότι θα υπάρξουν και καινούριες νομοθεσίες σε κάθε χώρα που αναγκαστικά θα πρέπει να φτιαχτούν προκειμένου να ρυθμίσουν το πλαίσιο λειτουργίας και τους δεοντολογικούς κανόνες που θα διέπουν όλο αυτό το αχανές πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι. Θα πρέπει να βγουν νόμοι γι' αυτό. Ο Δίας θα το ορίσει και ο Ουρανός. Ταύρος ίσον αξίες, οικονομία, νόμισμα, ασφάλειες. Όλοι βλέπουμε ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί και τα καταναλωτικά αγαθά έχουν φτάσει στο Θεό. Πληρώνουμε πολλά για τα πάντα. Εντάξει, αυτό το βλέπουμε ήδη, δεν θα πω κάτι καινούριο, αλλά θα ακούσετε λίγο παρακάτω. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και το ηλεκτρονικό νόμισμα εννοείται ότι θα εξαλείψουν εντελώς την όποια παραδοσιακή διαχείριση κάναμε με το φυσικό χρήμα. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2018 ούτως ή άλλως, με την είσοδο του ουρανού στον Ταύρο. Θα έχουμε καινούργια ψηφιακά νομίσματα, αλλαγές στον τραπεζικό δανεισμό και τους οίκους αξιολόγησης που τόσο πολύ βασανίζουν τις οικονομίες και τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Οικονομικά σκάνδαλα, εμπλεκόμενη και η Εκκλησία μέσα και οι Πριτανικές Αρχές και οι δικαστικές και οι δικηγόροι. Αλλαγές στις επενδύσεις και τις μετοχές που στραμμένα όλα σε εταιρείες προηγμένης τεχνολογίας και καθαρής ενέργειας. Τι χαζός είναι ο Μάσκ, ας πούμε, ο Έλλον, ο φίλος μας που επενδύει μόνο εκεί. Θα επενδύσουν και οι υπόλοιποι. Μπορεί να έχουμε αλλαγή εθνικού νομίσματος για κάποιες χώρες. Νέα ασφαλιστικά προγράμματα, ας πούμε. Ασφάλιζε κανείς το σπίτι του ή το αυτοκίνητό του, μάλλον, γιατί θα πετάει πάνω. Όχι. Άρα πρέπει να βρούμε ένα καινούριο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Ή ασφάλιζε κάποιος πέρα από τους διασήμους το πρόσωπό του, μην πάθει κάτι από την πλαστική επέμβαση. Ξέρω εγώ, πέσει το βλέφαρο. τώρα θα το δούμε κι αυτό. Για ιδιότυπες περιπτώσεις καινούργια ασφαλιστικά προγράμματα, όπως και για ιδιαίτερες φυσικές καταστροφές. Ας μην ξεχνάμε, το 1941, που ήταν πάλι η ίδια σύνοδος στον Ταύρο, είχαμε ναι μεν την έξοδο από την ύφεση και τη μεγάλη κατάθλιψη του 29 από το μεγάλο κράχ. Από τη μία είχαμε λοιπόν μια σχετική ανάκαμψη οικονομική, αλλά από την άλλη ήμασταν μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι. Και αυτό επηρέασε πολύ την οικονομική ανάπτυξη. Το λέω γιατί ήταν και τότε η ίδια σύνοδος στον Ταύρο. Τελειώνοντας, να πω δύο λόγια για την αστρολογία μας και για όλες τις εσωτερικές, μεταφυσικές και αποκρυφιστικές γνώσεις. Κατά τη γνώμη μου, θα πάρουν πολύ τα πάνω τους, το λέει και ο Πλούτονος στον υδροχό αυτό. Θα έχουμε και έξαρση των όλων αυτών των πεδίων σε έκδοση, σε βιβλίο, έτσι, και σε προβολή μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης. Θα δούμε πολλά πράγματα για το διάστημα, αυτό το έχουν, θα το πούνε φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι. Δεν αποκλείεται να δούμε και ταξίδια στο κέντρο της γης. Το είχα γράψει πριν βγει η είδηση για την Ισλανδία. Διάβασα ότι γίνεται γεώτρηση κάτω από το ηφαίστειο, έτσι, για να πάνε στο κέντρο της γης. Ανάπτυξη της κβαντικής φυσικής και των κβαντικών υπολογιστών και της αεροπορίας φυσικά και το πώς πληρώνουμε για τις πτήσεις. Δεν ξέρω με τι τρόπο θα αλλάξει αυτό, αλλά θα αλλάξει. Ακραία καιρικά φαινόμενα που θα προκληθούν από τον αέρα πολλά από αυτά, όπως τυφώνες, κυκλώνες και ανεμοθύελες. Θα ακούσουμε πολλά για τήξη ή πήξη παγετώνων, φαντάζομαι τήξη, λέω εγώ, χωρίς να είμαι και γεωλόγος, στους δύο πόλους της γης. Θα ακούμε πολύ συχνότερα για πολικές θερμοκρασίες, ακόμα και σε θερμά μέρη του πλανήτη. Οπότε ας είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά, με τη σημαντική πληροφορία που μας δίνει η αστρολογία. Και κάπου εδώ θα κλείσω το κομμάτι των προβλέψεων, να σας χαιρετήσω. Θα είμαστε, αγαπημένοι φίλοι, αυτόπτες μάρτυρες ενός ιστορικού μετεχμίου από μία άποψη ή από πολλές απόψεις, και γι' αυτό είμαστε πραγματικά τυχεροί που θα δούμε το restart να ξεκινά μπροστά στα μάτια μας σε live χρόνο. Ας ευχηθούμε να υπάρξει χρόνος αφομοίωσης για όλες τις αλλαγές που θα έρθουν, ας τις παρατηρούμε, ας τις ζήσουμε όσο το δυνατόν πιο αποταυτισμένοι και ας είμαστε κι εμείς κοινωνοί, αλλάζοντας εκεί που πρέπει να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Εγώ θα παραδώσω τη σκυτάλη στη φίλη την Καρμική και τη συνάδελφο, την Όνα την Βουδούρη, να σας μιλήσει για τον Πλούτονα στον υδροχό. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Καλή χρονιά.